Στην εστία της Νέας Σμύρνης και στην αίθουσα Πάνος Χαλδέζος, η Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος συνδιοργάνωσαν εκδήλωση για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο εκάστοτε πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος Ατατούρκ. Τα μεγέθη βέβαια είναι διαφορετικά. Να σας πω απλώς ότι το Ίδρυμα Ατατούρκ έχει προϋπολογισμό, είχε το 2012, δεν είδα πρόκληση, 12 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός του Ιδρύματος Ατατούρκ. Κυρίες και κύριοι, 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι μια... Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το πρώτο ενδιαφέρον είναι που μου είπατε για την έδρα σας. Είναι στο σπίτι του Βενιζέλου. Στη Χαλέπα, στα Χανιά. Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2000, όπως είπα και στην ομιλία μου, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μεγάλου Ιεράρχη της Κρήτης του Ειρηναίου, κορυφαίων προσωπικότητων, πνευματικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και βέβαια την Βουλή των Ελλήνων που ψήφισε ειδικό νόμο και έγινε ίδια ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος και ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής είναι και επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος και προεδρεύει και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έκτοτε το Ίδρυμα έχει αναπτύξει μια τεράστια δράση, έχει μια πύχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει ένα εντυπωσιακό επιστημονικό έργο, έχει ψηφιοποιήσει χιλιάδες τεκμήρια, πιστολές, χειρόγραφα, έγγραφα του Βενιζέλου, 65.000 για την ακρίβεια, και όλα αυτά είναι, διατίθενται στο διεθνές επιστημονικό κοινό μέσω του διαδικτύου. Είναι ελληνικά και αγγλικά. Διαλύθηκε το 22 με την μικρασιατική καταστροφή, ξαναέγινε το 28 που έγινε πρωθυπουργός ο Εθνάρχης, διαλύθηκε εν συνεχεία το 36 επί Μεταξά και από την κατοχή και μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν καταρχήν... Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Μαριδάκης, πρόεδρος της Παγκρατίου Ένωσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα είναι τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, μιας εμβληματικής μορφής. Ναι, η χρονιά η φετινή συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος του. Τις εκδηλώσεις κατά κύριο λόγο τις προγραμματίζει και τις οργανώνει το Ίδρυμα Ελευθέριος Κάπα Βενιζέλου, αλλά και η Παγκρίτιος Ένωσης ήδη από το Μάιο έχει κάνει μαζί με το Δήμο της Αθήνας, με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Άθλησης του Δήμου της Αθήνας, δύο εκδηλώσεις στο Πάρκο Ελευθερίας πίσω από τον Αντριάντα στη Βασιλίση Σοφίας του Βενιζέλου και προγραμματίζουμε να κάνουμε και μία άλλη το Νοέμβριο στην Τράπεζα Ελλάδος που θα καλέσουμε όλη την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για να παρακολουθήσει μία εκδήλωση που θα διοργανώσουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τραπέζης της Ελλάδος. Κοντά μας είναι η Ράνια Παπαδημητρίου, Ταμείας της Ένωσης Κριτών. Καλησπέρα, Ράνια. Καλησπέρα. Σήμερα οργανώσατε μία εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία εκτός από διασκεδαστική σε αυτό το κομμάτι της, ήταν και επιμορφωτική. Ναι, σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την πρόσκληση από το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, καθότι είμαστε και αδελφοποιημένοι σύλλογοι, να οργανώσουμε μία εκδήλωση από κοινού με το Δήμο Νέας Σμύρνης για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μία ανάλογη εκδήλωση έγινε χθες στη Βουλή των Ελλήνων και σήμερα είχαμε την τιμή στην εστία της Νέας Σμύρνης να κάνουμε κάτι μικρότερο, σε μικρογραφία, κάτι παρόμοιο. Τι περιμένουμε στη συνέχεια? Έχουμε πολλά. Για άλλη μια φορά δηλαδή, έχουμε την παρέλαση. Ετοιμαζόμαστε τώρα για την 28. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές και να δούμε
πώς θα τα προλάβουμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα φέτος. Μετά έχουμε την αιμοδοσία μας στις 2 Νοεμβρίου και έχουμε και κάποιο χορό νεολαία στα μέσα του Νοέμβρη. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που ακόμα δεν έχουμε ορίσει ημερομηνίες και έχει ο Θεός. Οπότε να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το χρειαστούμε. Από την εκδήλωση για τα 150 χρόνια της γέννησης του Ελευθέριου Βενιζέλου στην εστία της Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.